Πολλά τα ερωτήματα, κυρίες και κύριοι, που προκύπτουν μετά τη νίκη Ερντογάν. Μαζί μας είναι απόψε ο στρατηγικός αναλυτής, ο κύριος Νίκος Λιγερός, για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Καλησπέρα, κύριε Λιγερέ. Καλησπέρα σας. Το περιμέναμε ότι θα κερδίσει ο Ερντογάν τελικά? Περιμέναμε ότι θα κάνει ό,τι μπορούσε για να κερδίσει. Άρα το έκανε. Νομίζω ότι και ο αντίπαλός του το είπε με έναν πολύ ξεκάθαρο τρόπο, ότι πιο άδικη εκλογική αναμέτρηση δεν υπήρχε. Άρα τα είδαμε όλα, και όσο αφορά την προπαγάνδα και όσο αφορά την υποστήριξη που είχε από την κρατική τηλεόραση, από όλα τα μέσα. Είναι ξεκάθαρα ένα αυταρχικό καθεστώς και νομίζω ότι είναι ένα καλό μάθημα και για μας, και ειδικά για αυτούς που θέλουν να βλέπουν στην Τουρκία κάτι το δημοκρατικό που δεν υπάρχει ακόμα. Βλέπουμε ότι όλες οι κινήσεις που έγιναν ήταν όλες χειραγωγημένες, και για να πούμε την αλήθεια, ακόμα και όταν τον βλέπουμε να τραγουδάει πάνω στο λεωφορείο, δεν ξέρω, μπορείτε να φανταστείτε εσείς, γιατί είστε δημοσιογράφος, να έκανε κάτι το ανάλογο ένας Έλληνας πολιτικός? Νομίζω θα πηγαίνατε αρκετές δεκαετίες πίσω για να μπορείτε να βρείτε κάτι το ανάλογο. Άρα λέω απλώς ότι το είπατε και πολύ καλά στο ρεπορτάζ, ότι ο αντίπαλός του τον εξανάγκασε πρώτα απ' όλα να υπάρχουν δύο γύροι. Δεύτερον... Που είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, έτσι δεν είναι? Άρα αυτό είναι μια ένδειξη. Νομίζω όμως το πιο σημαντικό είναι ότι κέρδισε και στις μεγάλες πόλεις ο αντίπαλός του, και αυτό δεν σημαίνει, δεν είναι κάτι που είναι μια λεπτομέρεια. Σημαίνει, είναι σημαντικό, θα το δούμε και μετά. Το άλλο που πρέπει να καταλάβει ο τουρκικός λαός και όχι μόνο ο ελληνικός, είναι ότι ο Ερντογάν ούτως ή άλλως μετά από αυτή τη θητεία τελειώνει. Άρα θέλω να πω ότι είναι η αρχή του τέλους ούτως ή άλλως. Το θέμα είναι ότι επειδή είναι το τέλος, μπορεί να είναι αδίστακτος και χωρίς έλεος για πολλούς από τους αντιπάλους του. Όπως και... το δήμαρχο εννοείται της Κωνσταντινούπολης, να μην τον αφήσει να κατέβει, να τον βγάλει εκτός πολιτικής. Μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Εντάξει, έχει μεγάλη φαντασία στον χώρο της πολιτικής. Άμα σκεφτούμε πώς ήταν ο Ερντογάν με το FaceTime το 2016 και πώς είναι τώρα, νομίζω ότι έχουμε να μάθουμε πολλά μαθήματα βαρβαρότητας για το τι είναι ικανός να κάνει εναντίον των αντιπάλων του, χωρίς να δείχνει καμία ενοχή και κανένα έλεος. Άρα είναι καλό πάντως να ξέρουμε εμείς, γιατί βέβαια μας αφορά πιο πολύ το θέμα της Ελλάδος. Εμείς βέβαια κοιτάζουμε και τους Τούρκους, δεν θα θέλαμε να είναι τόσο καταπατημένοι, και ειδικά βέβαια οι Κούρδοι, γιατί είδατε και αυτό για την φυλάκιση δεν πρόκειται να κάνει καμία απελευθέρωση. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι η Τουρκία δεν είναι όλη του Ερντογάν, αλλά πρέπει επίσης να έχουμε στο μυαλό μας ότι ένα μεγάλο, μεγάλο ποσοστό της Τουρκίας είναι υπέρ του Ερντογάν, άρα έχει αυτές τις εθνικιστικές τάσεις με βεβαιωμένο τρόπο. Δεν είναι κάτι που ερμηνεύουμε εμείς αρνητικά. Όλα αυτά που ακούσαμε για τους Αρμένιους, για τους Κούρδους, για τους Έλληνες, δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα, και νομίζω ότι είναι και εδώ μια επιβεβαίωση αρνητική για όσους έλεγαν ότι μετά από τους σεισμούς θα άλλαζε κάπως η Τουρκία. Δεν έχει αλλάξει ούτε σπιθαμή. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι εμείς να επικεντρωθούμε σε αυτά που κάνουμε, να έχουμε τα δικά μας τα δεδομένα, και τώρα που έχει ξεκαθαρίσει το πολιτικό πεδίο δράσης του Ερντογάν στην Τουρκία, να ξέρουμε με ποιον θα παίζουμε τα επόμενα χρόνια. Να σας ρωτήσω, κύριε Λιγερέ, αυτή ήταν μια μεγάλη ευκαιρία της αντιπολίτευσης να νικήσει τον Ερντογάν, έτσι? Με δεδομένο ότι οι Τούρκοι παλεύουν με τον πληθωρισμό που καλπάζει και είναι ακόμα, όπως είπατε και εσείς, σε σοκ από τους σεισμούς. Τι πήγε στραβά? Άκουσα έναν αναλυτή να λέει ότι ο Κιλιντάρογλου επηρέασε αρνητικά με την εικόνα του μέσα σε μια κουζίνα που έδειχνε πόσο κάνει το κρεμμύδι, γιατί οι Τούρκοι δεν έχουν συνηθίσει τους άντρες να βρίσκονται μέσα στην κουζίνα. Ότι έκανε κάποια επικοινωνιακά λάθη ο Κιλιντάρογλου. Από την άλλη, ότι φαίνεται ότι οι Τούρκοι πολίτες δεν βάζουν πρώτα στη σκέψη τους την ακρίβεια, αλλά πιο πολύ την εθνική τους ασφάλεια, έτσι? Αυτό λαμβάνω. Το πρώτο πράγμα είναι ότι δεν νομίζω ότι τα κρεμμυδάκια του να άλλαξαν κάτι. Δεν μας πειράζει αυτό. Δεν νομίζω ότι επίσης ήταν μια μεγάλη ευκαιρία. Η ευκαιρία προήλθε πιο πολύ από τη φθορά
της εξουσίας του Ερντογκάν παρά από το θέμα του πληθωρισμού και το θέμα των σεισμών. Επισημάνω επίσης ότι ο πληθωρισμός είναι μια στρατηγική επιλογή του Ερντογκάν, εντάξει, για να κάνει μερικές κινήσεις οικονομικές, γιατί πιστεύει ότι μπορεί να τα βγάλει πέρα όπως έχουν εφαρμοστεί τέτοιες τεχνικές ακόμα και στη Γαλλία, ακόμα και αν θέλετε στην Αμερική, απλώς δεν είναι το ίδιο υπόβαθρο οικονομικό και δεν στέκει. Αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβουμε ότι δεν πήγε τίποτα στραβά. Πήγαν όλα τα πράγματα όπως τα ήθελε ο Ερντογκάν. Απλώς τα ήθελε σίγουρα λίγο πιο πάνω. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει γιατί υπήρχε αυτή η φθορά. Αλλά ξέρετε κάτι, ακόμα και το αποτέλεσμα που έχει πάρει τώρα είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, αλλά μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά εξηγούνται διότι δεν βρισκόμαστε σε ένα ελεύθερο καθεστώς, δεν είναι μια δημοκρατία. Επιβεβαιώθηκε σε όλους ότι πρόκειται για μια δικτατορία που είναι απόλυτα ελεγχόμενη και να ξέρετε ότι ακόμα και το χιούμορ που κάνει αντίο στον Κεμάλ είναι και ένα υπονοούμενο για τον άλλον τον Κεμάλ. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Λιγερέ, θα συνεχίσει ο Ερντογάν κατά την άποψή σας την πολιτική των δύο προσώπων όσον αφορά τη Δύση, δηλαδή να διατηρεί δεσμούς με τη Ρωσία και να υποστηρίζει και την Ουκρανία. Να εκβιάζει το ΝΑΤΟ για να επικυρώσει την ένταξη της Σουηδίας ή να εργαλειοποιήσει τη μεταναστευτική κρίση. Πατάει σε δύο βάρκες. Αυτό φαίνεται ότι του βγήκε σε καλό. Δεν τον επηρέασε τόσο. Τι θα κάνει από εδώ και πέρα όμως? Φαντάζομαι ότι είναι ρητορική η ερώτησή σας. Στην πραγματικότητα το είπατε κι εσείς. Του βγήκε σε καλό. Δεν βλέπω γιατί να αλλάξει. Εφόσον παίζοντας με αυτόν τον τρόπο κρατάει μια μορφή παράξενης ισορροπίας μεταξύ των δύο, κανένας από τα δύο μπλοκ δεν μπορεί να τον παρατήσει εντελώς, γιατί ξέρει ότι θα πάει εντελώς με τον άλλον. Και από την άλλη πλευρά, εφόσον διαχειρίζεται σωστά με τον δικό του τρόπο, βάρβαρο βέβαια, αλλά με τον δικό του τρόπο τους Τούρκους, φαντάζεστε ότι σε σχέση με τις επαφές που έχει προς τα έξω, δεν υπάρχει λόγος να αλλάξει αυτή τη στρατηγική, γιατί είναι το μεγάλο παζάρι. Η Τουρκία έχει μια μεγάλη παράδοση σε αυτό. Και μην νομίζετε ότι είναι μια καινοτομία του Ερντογκάν, και οι προηγούμενοι πρόεδροι ήταν έτσι, αλλά ακόμα χειρότερο και οι νεοτουρκοί και η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Άμα κοιτάξετε το ιστορικό πλαίσιο της Τουρκίας, θα δείτε ότι αυτό το σύστημα με τον μπαξίς, τις διαπραγματεύσεις, μυστικές, καθαρές, φωτεινές, πισόπλατες, μια ζωή. Μια ζωή. Τώρα... Εδώ έχουν ξεπεράσει και το Βυζάντιο. Τώρα είπαμε για την οικονομία στην Τουρκία. Δεν είστε καθηγητής οικονομικών, αλλά ξέρω ότι έχετε γνώσεις και πάνω σε αυτό το θέμα. Το πρώτο τηλεφώνημα που δέχτηκε ο Ερντογάν, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν από τον Εμίρη του Κατάρ. Είπε ο ίδιος πριν από μέρες ότι του στείλανε χρήματα από τις χώρες του κόλπου. Θα απευθυνθεί πρώτα, πιστεύετε, σε αυτές τις χώρες για να τον στηρίξουν οικονομικά? Και αν χρειαστεί να πάει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να ζητήσει χρήματα για να στηρίξει την οικονομία του, δεν είναι λίγο εγκλωβισμένος ο Ερντογάν για να τα έχει καλά και με τη Δύση? Δεν θα έρθει λίγο κάπου στη μέση, στο τι να κάνει? Νομίζω ότι θα το θέλατε, αλλά τέλος πάντων. Θα απαντήσω στο πρώτο επίπεδο. Δεν έχει ανάγκη να ζητήσει χρήματα από αυτές τις χώρες, γιατί του τα παρέχουν. Άρα μην έχετε στο μυαλό σας... Άρα δεν ζητάει από τις χώρες του κόλπου, του στέλνουν από μόνες τους. Μάλιστα. Ωραία, άρα αυτό δεν έχει κάνει, ευτυχώς δεν κάνετε τελικά ερώτηση οικονομίας, είναι καθαρά ερώτηση γεωπολιτική στην πραγματικότητα. Και βέβαια σχετίζεται και με το θρησκευτικό υπόβαθρο. Είναι ξεκάθαρο το όλο πλαίσιο ότι θα ενισχυθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Να θυμάστε αυτό που σας είπα για το αντίο Κεμάλ, γιατί ούτε αυτοί δεν θα ήθελαν το ανάλογο. Άρα το πιο ενδιαφέρον είναι πώς παίζει εντός της Τουρκίας με αυτή την ισορροπία. Αλλά προς τα έξω είναι ξεκάθαρες αυτές οι συμμαχίες. Ήταν ξεκάθαρες και για το θέμα του πετρελαίου και για το θέμα των εξοπλισμών. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Το είχαμε δει και με την ΝΤΑΕΣ και στη Συρία και στο Ιράκ. Το Κατάρ, θυμάστε, και εδώ νομίζω ότι είναι το αστείο της υπόθεσης, δέχεται κριτικές από τη Σαουδική Αραβία
για αυτά που κάνει η Σαουδική Αραβία με καλύτερο τρόπο. Απλώς το Κατάρ τα κάνει πιο ξεκάθαρα και γι' αυτό δέχεται κριτικές. Άρα πρέπει να καταλάβουμε ότι όλοι αυτοί έχουν συμφέροντα πάνω σε αυτό. Έναν πολύ απλό τρόπο, λόγο, είναι ότι είμαστε στα όρια με το Ιράν. Είναι το σουνιτικό και το σιιτικό. Δεν έχουν καμία όρεξη να πάει πιο πέρα το Ιράν. Θέλουν να ελέγχουν αυτή την περιοχή και κατά συνέπεια, άμα χρειαστεί περισσότερα χρήματα, σίγουρα θα τα βρουν. Το θέμα δεν είναι αν θα του δώσουν χρήματα, σίγουρα θα του δώσουν. Το θέμα είναι πώς θα τα δώσουν και πόσο διακριτικά, ή για να πω την αλήθεια, πόσο εμείς θα κλείσουμε τα μάτια για να φανεί ότι είναι διακριτική αυτή η κίνηση. Για να μην μας ξεφύγει και πάει πολύ μακριά από το ΝΑΤΟ. Νομίζω ότι καταλάβατε τι λέω. Τώρα, όσον αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και πριν τις εκλογές και τότε που είχε αλλάξει στάση ο Ερντογάν, σας είχα ρωτήσει ξανά αν αυτό είναι κάτι εφήμερο και μου είχατε πει ότι είναι, αν δεν κάνω λάθος, σωστά. Περιμένουμε κάτι διαφορετικό τώρα που κέρδισε ο Ερντογάν. Το μότο θα είναι από εδώ και πέρα τα πράγματα θα είναι όπως πριν. Μάλιστα. Α, περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι έχει στο μυαλό του. Δεν πρέπει να είμαστε μόνο σε αυτή την παθητική φάση και τάση. Ναι. Πρέπει εμείς να προχωράμε, σε αυτά που έχουν σημασία για μας, στρατηγική, ενέργεια, συμμαχίες, οριοθετήσεις, θέσπιση. Όλα αυτά έχουν σημασία και κάθε φορά εμείς παίρνουμε πόντους και επειδή έχει μεγάλη φθορά εντός της Τουρκίας, είναι καλό να το κάνουμε ταυτόχρονα παρά να περιμένουμε πρωτοβουλίες από την Τουρκία, γιατί δεν πρόκειται να έρθουν. Μάλιστα. Κύριε Λεγερέ, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας στο Δελτίο. Και εγώ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Ευχαριστούμε πολύ.